Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει τόσο υγειονομικά όσο και οικονομικά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την χώρα μας. Οι προκλήσεις στο οικονομικό επίπεδο είναι πολλές και για το θέμα μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος. Ναι, θα σας πω ότι ο φόβος είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση ώστε ο φόβος και η απεσιοδοξία είναι πλέον πολυτέλειες. Δηλαδή δεν έχουμε τα περιθώρια ούτε να φοβόμαστε ούτε να είμαστε απεσιόδοξοι. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν γιατί έχουμε τεράστιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Σε γενικές γραμμές η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστή, δηλαδή έχει χαλαρώσει, έχει καταργήσει για ένα διάστημα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με την καθυστέρηση που σας εξήγησα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει έναν πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο και θετικό ρόλο, γεμίζει το σύστημα ρευστότητα. Από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από το τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα μας έχει από τα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι έχει μεγάλη εξάρτηση από τις υπηρεσίες και από τον τουρισμό, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά λόγω της πανδημίας. Και γι' αυτό χώρες όπως η Γερμανία, που είναι έτσι εξαγωγικές με ισχυρή βιομηχανία, εκτιμάται ότι θα πέσουν 5% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του το 2020. Η υγειονομική κρίση συνεχίζει όμως να ταλανίζει την χώρα μας και οι ειδικοί φοβούνται την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης αλλά και της Εκκλησίας για τον εορτασμό των Θεοφανίων μίλησε στο Σέντερ ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας Μακαρίος Λαζαρίδης. Ο Πρωθυπουργός μετά την αντίδραση που υπήρξε από την Ιερά Σύνοδο συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Αρχιεπίσκοπο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την απόφαση αυτή και κάλεσε, σας θυμίζω, την Εκκλησία να αναλάβει τις ευθύνες της έτσι ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις. Πράγματι, μετά τη συνάντηση αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος με εγκύκλειό του σε όλες τις Μητροπόλεις κάλεσε τις Εκκλησίες να λειτουργήσουν όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, να μην γίνουν όμως τελετές και λιτανίες σε εξωτερικούς χώρους. Κάτι που οφείλουμε να το επισημάνουμε αυτό, απέφυγε να κάνει και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Όπως είδαμε, κύριε Κομνηνέ και κύριε Ταραμπατζή, στις εικόνες από τις εκκλησίες, στη μεγάλη πλειοψηφία τα υγειονομικά μέτρα τηρήθηκαν τόσο από τους ιερείς όσο και από τους πιστούς. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις συνωστισμού έξω από τις εκκλησίες, όπως και μεταλήψεις εντός, καθώς και ελάχιστες τελετές σε ανοιχτούς χώρους, όπου παρατηρήθηκαν παραβιάσεις επενέβη αστυνομία, όπως για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, όταν κάποιοι επιχείρησαν να ρίξουν το σταυρό στην παραλία, ή στο Αίγιο, όπου υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κόπηκαν και τα σχετικά πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, και κλείνω, όπως έχει ξεκαθαριστεί εδώ και καιρό, η ατομική λατρεία επιτρέπεται και προφανώς με την χρήση μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων, κάποιος πιστός μπορούσε να πάει. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε για το υγειονομικό κομμάτι του κορονοϊού ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αναφερόμενος στον μπραντεφέρ κυβέρνησης Εκκλησίας, αλλά και στο γενικότερο χειρισμό της πανδημίας του κορονοϊού. Αν ήμασταν εμείς, δεν θα είχαμε τον κόσμο να παστώνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς το καλοκαίρι. Θα είχαν αυξηθεί τα δρομολόγια, θα είχαν αυξηθεί τα μέσα μέσα στη διαχείριση της πανδημίας. Αν ήμασταν εμείς, θα είχε ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα είχαν αυξηθεί η ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μη συγκρίνει κάποιος με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που συμβαίνει φέτος συμβαίνει μια φάντα 100 χρόνια με την πανδημία σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Συνεπώς, όταν λέγαμε στον κύριο Πέτσα, κυβερνητικό εκπρόσωπο, να αυξήσουν τις ΜΕΘ και μας απαντούσε ότι περισσότερες ΜΕΘ δεν τις κάνουμε γιατί θα σημαίνουν περισσότερους νεκρούς. Εμείς θα είχαμε μια άλλη πολιτική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς λοιπόν θα είχαμε μια άλλη πολιτική για τα σχολεία. Θα είχαμε δημιουργήσει, ξέρετε, στην Ιταλία δημιουργούν τάξεις που κάθε παιδί κάθεται μόνο του μετά την πρώτη φάση πανδημίας. Θα προσπαθούσαμε λοιπόν στα σχολεία να δημιουργήσουμε συνθήκες, ούτε τις υπηρεσίες καθαριότητας δεν έχουν βελτιώσει, που είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε μέσα στη διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία. Και βεβαίως, εμείς δεν θα είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση των πολιτών. Δεν θα λέγαμε ότι κολλά στις πλατείες, αλλά δεν κολλά στην Πάρνηθα. Όταν φωτογραφίζει με 8 άτομα χωρίς μάσκα, αλλά όταν είναι 8 νέοι σε μια πλατεία, τότε κολλάει. Δεν θα είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση των πολιτών.
Θα είχαμε μία, δεν θα άνοιγαν και θα έκλειναν ανά μία εβδομάδα. Δεν θα έλεγε το πρωί, σήμερα το πρωί, δεν θα έλεγε η αρμόδια κυβερνητική εκπρόσωπος ότι δεν ξέρουμε και αν θα ανοίξουν σίγουρα τα σχολεία τη Δευτέρα, για να βγει υφυπουργός Παιδείας 2 ώρες μετά και να πει ότι θα ανοίξουν τελικά τα σχολεία.